Χάμερ Τρόμας έχει βαθμολογηθεί. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να πετρήσουμε το κακά των διαφόρων χαρακτοκομικών προϊόντων που έχουμε μπροστά μας. Εδώ έχουμε ένα γαλοτήρι. Είναι ένα μαλακό τυρί, αληφόμενο. Για να δούμε το pH του. Η τιμή του pH είναι 3,68. Ξεπλένουμε. Εδώ λοιπόν πρέπει να προσθέσουμε κάτι. Εμείς βαθμονομήσαμε το pH μετρό μας σε τιμές pH μεταξύ 4 και 7. Οποιαδήποτε ένδειξη εκτός του εύρους αυτού είναι μη αξιόπιστη. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Εδώ το γαλοτήρι φάνηκε ότι έχει ισχυρά όξινη αντίδραση. Στη συνέχεια θα μετρήσουμε το pH ενός ξινογάλακτος. Η τιμή pH είναι 4,25. Στη συνέχεια θα μετρήσουμε το pH ενός φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος αγελαδινού 7 ημερών. Η τιμή pH είναι 6,61. Ξεπλένουμε και προχωράμε στην επόμενη μέτρηση. Για τη συνέχεια έχουμε να μετρήσουμε το pH ενός σκληρού τυριού τύπου Gouda. Η τιμή pH είναι 5,26. Στη συνέχεια θα μετρήσουμε το pH μιας βαρελίσιας φέτας. Μπορούμε βέβαια να βυθίσουμε το ηλεκτρόδιο σε διάφορα αντιπροσωπευτικά σημεία του σώματος του τυριού. Η τιμή pH είναι 4,45. Είναι μια πολύ καλή τιμή pH για φέτα. Στη συνέχεια θα μετρήσουμε το pH σε ένα γιαούρτι με επιδερμίδα. Το γιαούρτι αυτό έχει παρασκευαστεί με μη ομογενοποιημένο γάλα. Πρέπει να προσέχουμε ώστε το προϊόν να έχει την ίδια θερμοκρασία σε όλη τη μάζα του. Η τιμή pH είναι 3,88. Η τιμή αυτή είναι πολύ χαμηλή για γιαούρτι. Στη συνέχεια θα μετρήσουμε την τιμή pH ενός γιαουρτιού από ομογενοποιημένο γάλα. Η τιμή pH είναι 4,35. Στη συνέχεια θα μετρήσουμε το pH μιας κρέμας γάλακτος με περιεκτικότητα 35% σε λιπαρά. Η τιμή pH είναι 6,71. Μετρήσαμε τις τιμές στα γαλακτοκομικά μας προϊόντα. Είδαμε ότι η τιμή σε αυτά τα δύο γιαούρτια διαφέρει. Η τιμή σε αυτό το γιαούρτι από ομογενοποιημένο γάλα, κατά τη γνώμη μου, ήταν πάρα πολύ καλή. Σε αυτό το γιαούρτι με επιδερμίδα από μη ομογενοποιημένο γάλα, ήταν πολύ χαμηλή. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την προώθηση και την αποβολή ορού. Και η τιμή στο γαλοτήρι, κατά τη γνώμη μου, είναι χαμηλότερη από όσο θα έπρεπε. Περιμέναμε μία τιμή γύρω στο 4 με 4,10. Το ηλεκτρόδιο στο τέλος θα πρέπει να το εμβαπτίζουμε σε διάλειμμα καθαρισμού, έτσι όπως καθορίζει ο κατασκευαστής. Η μέτρηση έχει ολοκληρωθεί. Αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να ξεπλύνουμε πρώτα απ' όλα το ηλεκτρόδιο του pH μέτρου μας και στη συνέχεια να το αποθηκεύσουμε στο διάλειμμα αποθήκευσης, έτσι όπως ορίζει ο κατασκευαστής.